τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον κάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την αβάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πρώτους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτος αν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Αληθινός gentleman. Αν τον ξανασυναντήσουμε, θα το φερθούμε σαν ήταν δικός μας. Κοιτάξτε εκεί. Έρχονται πλοία προς το μέρος μας. Είναι ο στόλος που πάει στο Γιβραλτάρ. Ο Λάντερ. Πάμε προς την ακτή να ανάψουμε φωτιά, να τους δείξουμε που είμαστε. Δεν το πιστεύω, φίλε μου, αυτό. Νόμιζα ότι κυνήγαγα τον Βαν Κούλτελ σε αυτό το νησί. Εκδικηθήκατε εσείς για όλους μας. Βλέπω ότι δεν είχατε τύχει τελικά με εκείνο το φλαμανδικό σκυλί. Θα περικυκλώσουμε το Γιβραλτάρ και θα τον κρεμάσουμε στο ψηλότερο κατάρτι του πλοίου μας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έλα. Αλλιόφιλε! Κρατάς ψηλά τη σημαία, μπόσαμ. Πάμε κάπου να τα πούμε με την ησυχία μας. Έχουμε 150 άνδρες τώρα. Και πριν το ξημέρωμα θα έρθουν άλλοι 400 με το Βάσκο. Ωραία νέα. Ξέρεις ότι βασίζομαι σε κάθε έναν από αυτούς. Έλα στο πλοίο μου. Θα κάτσουμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ετοιμάστε τη βάρκα. Θέλω να μάθω όλες τις λεπτομέρειες από το κυνήγι του Βαν Κούλτεν κατά μήκος της ακτής. Γεια σας, παιδιά. Για τα λάφυρά του!
Νιώθω σχεδόν τα δάχτυλά μου γύρω από το λαιμό του Βαν Γκούλντεν. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την εκδίκηση, ε, Κάπτεν. Λες ότι θα έχει καταφέρει να φτάσει στο Γιβραλτάρ. Τίποτα δεν θα με ξάφνιασε. Όχι, θα το βρούμε, φίλε. Αν δεν καταφέρει να σκοτωθεί πιο πριν. Έχεις δίκιο, Κάπτεν. Κοίτα. Ο Μόκο, ελάτε. Χαίρομαι που σε βλέπω. Πώς μας βρήκες? Σας ψάχναμε από τη στιγμή που πατήσαμε στη στεριά. Είναι αλήθεια ότι σας είχε πιάσει αιχμαλώτους ο Βαν Γκούλντεν? Πού το άκουσες αυτό? Όλοι μιλάνε γι' αυτό. Είστε οι πιο διάσημοι πειρατές στην ιστορία. Μόκο, χαίρομαι που είσαι πάλι μαζί μας, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ, είσαι ασφαλής. Πρέπει να έχεις πολλά να μας πεις. Τώρα θέλω να ακούσω όσα σου συνέβησαν, αγόρι μου. Διαπέγιναν οι πληγωμένοι. Ο Ράμπαλ, η Λέιλα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά οι άνδρες ήταν πολύ κουρασμένοι. Κάποιοι πέθαναν. Ο Ράμπαλ έφυγε για το Γιβραλτάρ. Η Λέιλα είπε ότι κάπου τη χρειάζονταν και έφυγε. Είπα ακόμα ότι θα μας ξανάβρισκε, αλλά πάνω στο πλοίο. Καλυφθείτε! Όλοι σας! Τώρα! Πλημμυρίζουν την κοιλάδα. Ο αρχηγός τους ξέρει περισσότερα κόλπα και από το διάολο. Μπορούμε να περάσουμε απέναντι μόνο με κανό από κορμούς δέντρων, αλλά είναι επικίνδυνο. Θα εκτεθούμε στα πυρά τους. Έχω μια ιδέα. Θα απασχολήσει τους στρατιώτες κάτω στην κοιλάδα, Βάσκο. Εγώ θα πάω από την άλλη πλευρά πάνω από το βουνό. Αν δεν κατακτήσουμε το Γιβραλτάρ σε 3 ώρες, να μην με λένε ο Λάντερ. Η ώρα της εκδίκησής σου ήρθε. Ακολουθήστε με! Πάμε! Λόφωτο κατακτήσαμε, αλλά έχουμε πάρα πολλούς ακόμα. Τι να κάνουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε τον Ολάντερ. Και να του στείλουμε ενισχύσεις. Γιατί δεν ενισχύεις την παρέα του όσο θα σταθεροποιώ εγώ τη θέση μου? Χρειάζομαι 12 εθελοντές. Σταθείτε. Εδώ είμαστε. Έφεραν ισχύσεις. Ωραία. Ήρεμη και ξεκούραστη για δράση. Τι λες, Ολάντερ? Το σχέδιο είναι να προσποιηθούμε υποχώρηση. Να τους βγάλουμε έξω και να τους κατατροπώσουμε. Αδέλφια της ακτής, ανεβείτε στο κάστρο. Υποχώρηση!
μαζί μου! Πάμε! Ξεφύγει ο Βαν Γκούλτερν. Με συγχωρείτε, σενιόρ. Δεν έχω χρόνο για χάση. Καλώς. Γιατί θα πεθάνει σύντομα. Υπέροχα. Μ' αρέσουν οι άντρες που αστείευονται μπροστά στο θάνατο. Σας παραχωρώ λίγο χρόνο ακόμα, στον οποίο μπορείτε να προσευχηθείτε, κύριε. Ελάτε, άντρες! Νερό! Νερό, παρακαλώ! Κάτι μου θυμίζει αυτή η φωνή, ε! Καπετάνιε, έλα εδώ γρήγορα! Νερό, για όνομα του Θεού! Ορίστε το νερό, παλιόφιλε, πιες όσο θέλεις! Ευχαριστώ. Πού έχεις χτυπηθεί? Έχω μια σφαίρα στον ώμο και μια στην πλάτη. Ο πόνος ήταν τόσο μεγάλος που πρέπει να ομολογήσω ότι λιποθύμησα, αλλά έβαλα τα δυνατά μου. Δεν μου λες, είδες τον Βαν Γκούλτερν? Εσύ κι εγώ χάσαμε τη δυνατότητα να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς μας, κάπτεν. Λυπάμαι πολύ. Τότε κατάφερε να ξεφύγει. Πώς όμως? 6 άντρες του τον περικύκλωσαν και τον κατέβασαν στην αχτή, όπου τον περίμενε μια φρεγάτα. Ξέρεις προς τα που πήγε, Ράμπαλ? Νομίζω στο Πέρτο Καμπάλο. Έχει ένα χτήμα εκεί. Αυτή τη φορά νόμιζα ότι τον είχα στο χέρι, όμως είναι διάολος. Ορκίζομαι να σε βρω. Θα σε βρω, Βαν Γκούλτερν. Θα τον ακολουθήσω στα βάθη της κόλασης αν χρειαστεί. Παίρνω αυτό τον όρκο μπροστά στο πληρωμά μου και μπροστά στο Θεό. Θα είμαι στο πλευρό σου, κάπτεν, αν με θέλεις. Να, μια προσφορά που δεν μπορείς να αρνηθείς. Είσαι ένας από εμάς τώρα και ξέρω πως θα θυσιάσεις και τη ζωή σου ακόμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε στο πλοίο αμέσως. Κουάκ, ο Ρότζερ και εγώ θα πετάξουμε μπροστά και θα τους πούμε να σε περιμένουν, κάπτεν. Καλώς ήρθες, κάπτεν. Ανησυχούσαμε για σένα. Χαίρομαι που σε βλέπω, κύριε Μόργαν. Δεν ξέρετε τι σημαίνει για μένα να βρίσκομαι πάλι ανάμεσά σας. Αυτό το πλοίο είναι το σπίτι μου και εσείς είστε η οικογένειά μου.
Ο Νόρι. Κάπτεν, είναι η κόρη του Βαν Κούλτεν. Άκουσε, πες μου την αλήθεια, αλλιώς μα τους θεούς θα σε σκοτώσω. Την ξέρω, Κάπτεν. Την έχω δει πολλές φορές με τον πατέρα της. Το ορκίζομαι. Είσαι η κόρη του ανθρώπου που κατέστρεψε την οικογένειά μου. Και έχω δώσει ιερό όρκο μίσους και εκδίκησης ενάντια σε εκείνον και στην οικογένειά του. Σκότωσέ με, Εμίλιο. Η μοίρα αποφάσισε να κάνει τον πατέρα μου προδότη και δολοφόνο. Αλλά ορκίσου μου ότι θα το κάνεις με τα ίδια σου τα χέρια. Έτσι θα πεθάνω ευτυχισμένη στα χέρια του ανθρώπου που αγάπησα τόσο πολύ. Όχι, δεν μπορώ. Όχι αυτό, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θεέ μου! Έλα! Έλα να δεις τα θύματα της προδοσίας του πατέρα σου. Είναι μαζί μου όπου και αν βρίσκομαι και ζητάνε εκδίκηση ενάντια σε ένα τέρας. Ετοιμαστείτε για τη μοίρα σας, Μιλέδη. Προσεύχομαι ειλικρινά να σας προσέχουν και να σας προστατεύουν τα πνεύματα των αδελφών μου, γιατί εγώ δεν μπορώ. Θα σας περιμένω στη γέφυρα. Κύριε Μόργαν, σας παρακαλώ, κατεβάστε μια βάρκα. Βάρκα? Και ποιος θα μπει μέσα, καπετάνιε? Η υψηλότητά της. Θα πραγματοποιήσω τον όρκο μου. Μα καπετάνιε! Μη μιλάς! Τα αδέλφια μου μας βλέπουν. Εκτέλεσε την εντολή. Ο Μαύρος Πειρατής διοικεί εδώ. Εκτέλεσε τις εντολές μου, αλλιώς θα σε κατηγορήσω για ανταρσία. Θέλεις να σπάσω τον όρκο μου?
Πειρατής να κλαίει σαν μωρό. Η καρδιά μου είναι μαζί του. Τώρα χρειάζεται τη βοήθειά μας πιο πολύ.